Γεια σας! Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βιντεάκι θα κάνω ένα make-up tutorial. Συγκεκριμένα θα κάνω ένα eye look, θα σας δείξω κάτι στα μάτια. Δεν ξέρω ούτε κι εγώ ίδια τι θα είναι αυτό. Απλά σκέφτηκα να κάνω κάτι πέρα από τα καθιερωμένα, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσω τα ίδια και τα ίδια. Να φύγω λίγο, να πάω σε χρώματα που δεν πολύ βάζω κι εγώ ίδια. Οπότε, αν σας αρέσει τέτοιου είδους βιντεάκια, συνεχίστε να βλέπετε παρακάτω. Λοιπόν, αφού έχω ξεκινήσει και έχω τοποθετήσει στα μάτια μου τη βάση της Essence, την I Love Stage, και την έχω μπλεντάρει λίγο έτσι με ένα πινελάκι, θα βάλω από πάνω λίγο πούδρα από την Rimmel, σίγουρα θα την ξέρετε, τη Stay Matte, στην απόχρωση 01-001 Transparent, και θα την τοποθετήσω έτσι λίγο απαλά, όχι πολύ, και με το πινελάκι θα κάνω χιονάτι. Φύγε από εκεί. Φύγε από εκεί. Λοιπόν, και αφού τελείωσα τώρα με αυτό, θα ξεκινήσουμε με τα χρώματα. Δεν ξέρω καθόλου τι θέλω να κάνω. Οπότε θα πάρω την παλέτα της Jaclyn Hill και θα σας δείξω. Θα ξεκινήσω από αυτές τις nude αποχρώσεις, όπως πάντα. Και από κάτω στο description box θα σας γράφω τις αποχρώσεις, πώς λέγονται τα ονόματα που θα χρησιμοποιήσω. Γιατί η παλέτα τα γράφει από πίσω και είναι λίγο δύσκολο να τα λέω. Οπότε θα πάρω αυτές τις δύο αποχρώσεις, τις nude, και θα ξεκινήσω να δίνω λίγο χρώμα στην κόγχη μου, να σβήνω, για να κάνω τη μετάβαση. Ωραία. Και αφού έδωσα τη μετάβαση που ήθελα με τις nude αποχρώσεις, τώρα θα πάω από την παλέτα της Makeup Academy, την Fire Vixen, ναι, αυτή είναι εδώ την παλετίτσα, πώς σας φαίνεται, και θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα, το κόκκινο καρπούζο ροζ, δεν ξέρω πώς να το πω, και με ένα φουντωτό πινελάκι θα πάω να το βάλω, και αυτό, ελπίζω να γράφει καλά η κάμερα, γιατί δεν έχω και καλό φως. Και αφού τελειώσω το blending με αυτή τη σκιά, θα πάω να πάρω πάλι από την παλέτα της MUA αυτήν εδώ, την πορτοκαλιά σκιά, και θα πάω να συνεχίσω με το ίδιο πινέλο, έτσι να ανακατευτούνε, και θα πάω λίγο πιο ψηλά και θα συνεχίσω λίγο ακόμα το blending. Ωραία, και αφού την τοποθέτησα και αυτή τη σκιά και την έσβησα, νομίζω ότι καλά έχει πάει μέχρι τώρα. Μη σας φαίνομαι σαν τρελή, θα γίνουν όλα πολύ πιο όμαλα και θα φαίνονται όλα πολύ πιο ωραία. Να ξέρετε ότι γενικά χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, θέλει πάρα πολύ blending, οπότε ναι. Και τώρα κοιτάζω την παλέτα να δω ποια σκιά άλλη θα πάρω. Νομίζω δεν θα πάρω κάποια άλλη. Και θα πάω να σβήσω με ένα concealer, να κάνω τύπου σαν cut crease, για να με βοηθήσει να μπει η σκιά που θα επιλέξω παρακάτω. Θα πάρω αυτό από την Catrice, το Camouflage, και είναι σε αυτή τη μορφή.
Λοιπόν, μετά από πολλή ώρα έκανα αυτό το τύπου cut crease που τώρα θέλει να δούμε τι σκιά θα το βάλουμε και σκέφτομαι να πάω να βάλω κάτι από όλα αυτά, μάλλον κλείνω προς αυτήν εδώ που μου βίζει ο Γεία και ναι, θα βουτήξω με το δαχτυλάκι αυτή τη φορά. Κοιτάξτε εδώ απόδοση και θα πάω να πατήσω πάνω. Ναι. Και μετά θα πάρω ένα λεπτό πινελάκι που είχα εδώ. Αλλά νομίζω ότι θέλω ένα flat πινελάκι με αυτό εδώ το flat και θα πάρω την ίδια σκιά που έχει πάρα πολύ απόδοση και θα πάω σιγά σιγά. Παίρνω πάλι με το χέρι μου γιατί γράφει πολύ καλύτερα και πατάω εκεί, βλέπετε, το ίδιο και από εδώ. Ωραία, και αφού έχω γίνει χάλια θα πάρω πάλι το πινελάκι από εδώ και θα πάω να σβήσω σιγά σιγά από ψηλά και από εδώ από τα πλάγια, στη γωνία του ματιού την εξωτερική, να σβηστούν οι ατέλειες, οι απότομες, πολύ έτσι απότομες γραμμές που κόβεται η σκιά. Οπότε πάω έτσι λίγο και κάνω ένα απαλό, πολύ απαλό blending, το ίδιο και από εδώ. Να γίνει λίγο πιο καλή ανάμιξη, να βάλω και το μπλε μέσα στο ροζ και το αντίθετο για να μην ξεχωρίζει που σταματάει η γραμμή. Τουλάχιστον από εδώ δεν θέλω να ξεχωρίζει που σταματάει η γραμμή. Από πάνω δεν με νοιάζει που έκανα το cut crease, γι' αυτό το έκανα, για να δώσω πιο πολύ έμφαση. Οπότε ναι. Και τώρα με αυτό το πινελάκι το πολύ λεπτούλι που χρησιμοποίησα πριν και θα πάρω την κόκκινη σκιά που χρησιμοποίησα από την παλέτα της MUA και θα πάω εδώ από πάνω από το cut crease και καλά να δώσω λίγο έμφαση. Καταλάβατε τι ήθελα να κάνω, πάνω από το μπλε, το cut crease ακριβώς στη γραμμή για να ξεχωρίζει το ροζ πιο καλά, να μην μπερδευτεί καθόλου με το μπλε. Οπότε αφού τελείωσα, καθαρίζω λίγο από κάτω, έχω γίνει χάλια, μέχρι τώρα αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και θα πάω να συνεχίσω. Τι να κάνω, να κάνω και λίγο eyeliner. Θα κάνω μωρέ, δεν πειράζει. Σιγά.
Ωραία. Και αφού έκανα το eyeliner και τοποθέτησα τις βλεφαρίδες μου, τι άλλο μου μένει να κάνω? Μου μένει να κάνω τη βάση του προσώπου μου και θα χρησιμοποιήσω τα ίδια προϊόντα που σας έχω δείξει, ας πούμε το Catrice, το Prime and Fine, σας το έχω δείξει χιλιάδες φορές. Έτσι λίγο εδώ στους πόρους, όχι ότι κάνω κάτι, απλά για να μπει καλύτερα το foundation, και λίγο εδώ στο μέτωπο, και θα χρησιμοποιήσω για foundation το της L'Oreal, το Infallible, σε συνδυασμό με τις essence του Camouflage. Το έχω ξανακάνει και αυτό, σας το έχω ξαναδείξει ότι τα συνδυάζω μεταξύ τους, το ένα είναι ανοιχτό και το άλλο είναι σκούρο, οπότε λίγο βγάζω μια απόχρωση που θέλω πιο κοντά σε μένα και θα πάω με το πινελάκι μου να ξεκινήσω. Και θα σετάρω όλο μου το πρόσωπο με την πούδρα που σας έδειξα πριν, την της Rimmel, την Transparent, και θα πάρω ένα φουντωτό πινελάκι πολύ και θα πάω να πατήσω παλά για πιο σταθερό έτσι αποτέλεσμα. Έξω έχει νυχτώσει. Δεν ξέρω τι φαίνεται. Ωραία. Και σήμερα δεν θα κάνω καθόλου μα καθόλου contouring. Θα μου πεις γιατί? Έτσι. Θα βάλω το ρουζάκι μου κατευθείαν, να δώσω λίγο χρώμα στα μαγουλάκια μου. Έτσι λίγο πιο πολύ, και θα χρησιμοποιήσω το highlighter μου, γιατί αυτό ποτέ δεν πρέπει να λείπει. Θα μου πεις λίγο contouring, κάνω το μωρέ καημένη, βαριέμαι και δεν θα κάνω. Παίρνω τη Σωμόρφια, το βλέπετε, ανάποδα το κρατάω, τη Σωμόρφια, δείτε το, το highlighter στην απόχρωση Pearls Around, σας το έχω δείξει και αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό, βλέπετε πως γυαλίζει και δεν έχω και πολύ καλό φωτισμό, γυαλίζει πάρα πολύ εκπληκτικά, είναι τέλειο. Θα φτερνιστώ σε λίγο. Φτάνει. Θα μου πεις, δεν έβαλες, δεν έκανες κοντούρι και highlighter, στο Θεό. Λοιπόν, ωραία. Και αφού τελειώσαμε από το πρόσωπο, τσακ μπαμ, τώρα θα κάνω την κάτω γραμμή του ματιού μου και θα πάω να πάρω από τη Jaclyn Hill αυτή εδώ την μπλε σκιά και θα την βάλω σε όλο, σε όλη τη γραμμή από κάτω με ένα πινελάκι μυταγό pencil brush. Οπότε παίρνω, έχω γύρει λίγο, έχω από εδώ την παλέτα και πάω από εδώ από κάτω σιγά σιγά. Thank you.
και με ένα πινελάκι πάλι pencil της Morphe. Πρέπει να είναι, όχι, δεν είναι της Morphe. Ένα pencil brush τέλος πάντων. Θα πάω να πάρω το highlighter μου και θα δώσω λίγο φως στην εσωτερική γωνία του ματιού, όπως κάνω πάντα. Βλέπετε πως τραπταλίδι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάω και λίγο κάτω από το φρύδι να δώσω ένα τσίκι πάλι από το highlighter. Τα φρύδια μου τα σχημάτισα πριν ξεκινήσω το βίντεο, γιατί δεν έχω προϊόντα καλά και καινούργια να σας δείξω. Οπότε όταν θα έχω θα σας δείξω. Προς το παρόν κάνω τα φρύδια μου ό,τι βρω. Οπότε πάνε τα ματάκια. Πώς σας φαίνονται? Μ' αρέσουν. Πάμε να δούμε τώρα τι χρώμα θα βάλω στα χείλη. Λοιπόν, σκέφτηκα να βάλω από την Elixir το νούμερο 380. Είναι ένα φούξια. Μετά έχω και αυτό που σας έχω δείξει, το Lip Kit από Lovely, που είναι στην απόχρωση Candy Shop και είναι ένα nude. Οπότε θα πάω να κάνω το περίγραμμα των χιλιών μου με το μολυβάκι που είναι nude, έτσι, ίσα ίσα για να με βοηθήσει, και θα περάσω το ροζ χρώμα να δω πως είναι. Φαίνεται. Θα μπορούσα να το να κάνω με αυτό το κραγιόν, γιατί επειδή τα μάτια είναι λίγο έντονα, θα τέριαζε να κάνω κάτι πιο nude. Αλλά δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, θα βάλουμε το ροζάκι. Είπαμε θα ξεφύγουμε από τα ίδια και τα ίδια. Κάτσε να πάρω τον καθρέφτη γιατί δεν βλέπω. Λοιπόν, βγήκε λίγο απ' έξω, δεν πειράζει, έτρεξε λίγο το κραγιονάκι και βγάζω το τσιμπιδάκι μου, το είχα τόση ώρα στα μαλλιά μου, και θα βάλω από τη Makeup Revolution που σας έχω δείξει το Oil Control Fixing Spray. Λέω και εγώ τελείωσε. Πότε πρόλαβα. Κάνω τον αέρα μου. Πήγε και στα μαλλιά. Αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Νομίζω ότι μου αρέσει. Ξέφυγα λίγο όπως σας είπα από τα καθιερωμένα. Έπαιξα με πολλά χρώματα. Έβαλα ροζ, έβαλα πορτοκαλί, έβαλα μοβ, έβαλα μπλε. Χρησιμοποίησα δύο παλέτες, τη Jaclyn Hill και τη Makeup Academy, και το κραγιόν μου είναι της Elixir, το είδατε. Θα σας έχω όλες τις πληροφορίες για ό,τι χρησιμοποίησα κάτω στο κουτάκι πληροφοριών. Εμένα μου αρέσει, μου φαίνεται ωραίο. Κάθε φορά μου αρέσει το μακιγιάζ, μου αρέσει να παίζω με το μακιγιάζ. Αν έχετε κάποια άλλη, έτσι, πώς να το πω, ιδέα να μου δώσετε, πείτε μου την. Τι άλλο να σας πω, να με ακολουθήσετε στο Instagram, να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου στο Facebook Anastasia's World και να μου κάνετε like και subscribe αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο από μένα. Αυτό ήτανε, τελείωσε. Αχ, πολύ λυπάμαι, τι ώρα είναι, 7 η ώρα πήγε, ανοιχτωθήκαμε. Αυτά, θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι, φιλάκια πολλά, bye! A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado.